Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Απόστολος Μακεριάδης. Καλώς ήρθατε στον Επίλογο. Απόψε βρισκόμαστε στο συντονιστικό κέντρο της πολιτικής προστασίας στο Μαρούσι. Από εδώ γίνεται η διαχείριση των κρίσεων σε πυρκαγιές, πλημμύρες, φυσικές καταστροφές. Και απόψε μας φιλοξενεί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Χρήστος Τηλιανίδης. Θα μιλήσουμε μαζί του για την εμπειρία αυτών των χρόνων, για τα λάθη, τα σωστά, τις αστοχίες, αλλά και τα διδάγματα της διαχείρισης αυτών των κρίσεων. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη. Καλησπέρα κύριε Στυλιανίδη, ευχαριστούμε που είστε στον Επίλογο απόψε. Καλησπέρα κύριε Μαγειριάδη και ευχαριστώ για την φιλοξενία. Είμαστε ακριβώς σε μια μέρα που είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία Άριελ. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η εξέλιξη του φαινομένου και τι περιμένετε μέχρι αύριο το βράδυ. Η κακοκαιρία Άριελ, και όπως καταλαβαίνετε, η κάθε κακοκαιρία που παίρνει όνομα με βάση τις πολιτικές προστασίες της Νοτιού Ευρώπης, κυρίως Ιταλίας, Ελλάδας και Κύπρου, σημαίνει ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Είναι μια κακοκαιρία που άφησε προβλήματα, μικρά ευτυχώς. Τώρα, παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην Κατερίνη, κάτω στην παραλιακή περιοχή. Έχει αυξημένο όγκο νερού. Μπορεί να είχαμε και γύρω στα 200 χιλιοστά νερού. Προχωρεί η κακοκαιρία, πηγαίνει προς το βορειοανατολικό Αιγαίο καβάλα, αλλά είναι εξασθενημένη. Δεν περιμένουν οι μετεωρολόγοι μας νέα προβλήματα. Οι δυνάμεις του κρατικού μηχανισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι έξω, έτοιμες για να μπορέσουν να παρέμβουν για οποιοδήποτε συμβάν. Αλλά εδώ θέλω να πω κάτι, κύριε Μαγειριάδη, γιατί... Οπότε, πριν το πείτε, μέχρι αύριο το βράδυ δεν περιμένετε κάτι που να σας ανησυχεί? Όχι, με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα, μάλλον έχει περάσει η μεγάλη ένταση και ήταν κυρίως στην περιοχή Πιερίας, Θεσσαλίας και στη Χαλκιδική. Δεν έχουμε προβλήματα για δύο σημαντικούς λόγους που καμιά φορά δεν δίνουμε τα εύσημα σε αυτούς οι οποίοι δημιούργησαν τις συνθήκες για να μην έχουμε προβλήματα. Και ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν οι άνθρωποι που είχαν αυτό που λέμε εμείς προετοιμασία ετοιμότητα. Δηλαδή, εδώ και καιρό από το καλοκαίρι ξεκίνησα στις περιφέρειες, στους δήμους και καθαρίστηκαν τα ρέματα. Μπορεί άλλα χρόνια να μην είχαν γίνει, έτσι ώστε όταν θα ερχόταν μια τέτοια κακοκαιρία να μην εμφανιστεί το πρόβλημα. Την ίδια στιγμή, βέβαια, ήταν όλες οι δυνάμεις έξω, πυροσβεστικοί. Οι δυνάμεις μας ήταν σε όλες τις περιοχές που είχαν οι μετεωρολόγοι καταλήξει ότι θα είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα και αντιμετώπιζαν κάθε περιστατικό. Από αυτό που λέτε, καταλαβαίνω ότι όλα είναι ζήτημα πρόληψης και ετοιμότητας. Αναρωτιέμαι όμως, βέβαια, δεν είναι όλα τα φαινόμενα της ίδιας έντασης. Θέλω να πω ότι μπορεί μπροστά μας να έχουμε τις επόμενους μήνες κακοκαιρία πολύ σημαντικότερης έντασης, να το πω έτσι. Και αναρωτιέμαι, θα είναι πάντα ο κρατικός μηχανισμός σε θέση ετοιμότητας ώστε να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί αυτά τα φαινόμενα? Καταρχήν, πρέπει να γίνει μια παραδοχή, κύριε Μαγειριάδη, η οποία να βασιστεί στο εξής, ότι σε περίοδο κλιματικής κρίσης υπάρχουν φαινόμενα που μας ξεπερνούν όλους. Μάλιστα. Να το ομολογήσουμε αυτό. Αν δεν το ομολογήσουμε, σημαίνει ότι είμαστε, κατά την άποψή μου, εκτός πραγματικότητας. Η κλιματική κρίση δεν είναι απλώς εδώ, φέρνει μαζί της προβλήματα που δεν τα είχαμε ποτέ προβλέψει. Το τι συνέβη προχθές στην Ιταλία, στο νησί Ίσκια, ακριβώς απέναντι από την Νάπολη. Ήταν εντελώς πρωτόγνωρο. Όπως στην Κρήτη, πριν από ένα μήνα, ένα μισή. Στην Αγία Πελαγία. Είχαμε τέτοια ποσότητα νερού σε 20 λεπτά. Τώρα, γιατί συμβαίνουν αυτά? Ό,τι συνέβη στην Ιταλία, συνέβη στην Αγία Πελαγία. Δυστυχώς δεν υπήρξε πολεοδομικός σχεδιασμός. Οι πόλεις χτίστηκαν εντελώς άναρχα. Δεν έχουν δημιουργηθεί για χρόνια πολλά αντιπλημμυρικά έργα σοβαρά. Όλα αυτά δημιουργούν το συγκεκριμένο κόστος που είναι ή ανθρώπινες ζωές ή απώλειες περιουσίων. Τώρα, αυτά θα γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη, θα αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη? Όχι. Χρειάζεται ένας στρατηγικός σχεδιασμός για να βελτιώνουμε αυτό που λέμε ανθεκτικότητα της χώρας. Γι' αυτό εμείς από την αρχή στο Υπουργείο έχουμε βάλει ως πηξίδα μας το τρίγωνο. Πρόληψη, προετοιμασία, ετοιμότητα, ανθεκτικότητα. Ωραία, θα τα δούμε αναλυτικά αυτά. Ναι. Θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας το εξής. Αναλάβατε το Υπουργείο σε μια πολύ κρίσιμη πολιτική συγκυρία πέρυσι το καλοκαίρι και θα ήθελα να ρωτήσω πώς αποδεχθήκατε αυτή την πρόταση από τον Πρωθυπουργό. Γιατί επιλέξατε το να έρθετε εδώ και να αναλάβετε αυτόν τον ρόλο? Ήταν όντως μια δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές πέρυσι, όπου κάηκαν 1,5 εκατομμύρια στρέμματα. Ήμουν στις Βρυξέλλες, ήμουν
ειδικό απεσταλμένο special envoy τη Ευρωπαϊκή Ένωση ανά τον κόσμο για θέματα θρησκευτικών ελευθεριών και συμφιλίωση μεταξύ διαφορετικών εθνοτήτων. Πήρα το τηλέφωνο. Δεν κρύβω ότι υπήρχε μια προσωπική σχέση με τον Πρωθυπουργό και συνεργασία για χρόνια. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη τύχη για τον Ελληνισμό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στα ενία της χώρας και το έχω δει κυρίως σε περιπτώσεις εκτός Ελλάδος, σε διάφορα διεθνή φόρα και της εκτίμησης που χαίρει όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου, στις ΗΠΑ, παραδείγματος χάρη και αλλού. Εν πάση περιπτώσει, όταν με κάλεσε, ήταν ένα σκληρό δίλημα γιατί ανατρεπόταν η ζωή μου. Είναι γνωστό ότι πολιτικός είμαι στην Κύπρο και ως Ευρωπαίος Επίτροπος. Έπρεπε να πάρω μια δύσκολη απόφαση. Νομίζω με βάση τα παιδικά μου χρόνια, το ότι έχω ζήσει στην Κύπρο, είπα και σε μια συνέντευξή μου τελευταία ότι είμαι παιδί της πράσινης γραμμής. Εκεί μεγάλωσα. Μου ήταν δύσκολο πολύ να πω όχι στον Έλληνα Πρωθυπουργό από τη στιγμή που έδινε ένα τέτοιο τιμητικό αξίωμα για να βοηθήσω τον Ελληνισμό εν γέννη. Ήταν και η περίπτωση του συγκεκριμένου Πρωθυπουργού, με τον οποίο είπα ότι τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Και παρόλο που ήταν δύσκολη απόφαση, παρόλο που ήξερα τις δυσκολίες, ήξερα ότι ήταν ένα ναρκοπαίδιο αυτό, αποφάσισα να το κάνω και να καταλήξω σε αυτό που λέει ο φίλος μου, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Στασούλας, ότι περίπου λειτουργώ ως δωρητής σώματος. Με την έννοια ότι ήξερες που ερχόσουν και όμως ήρθες. Εντάξει, είναι θέμα συνείδησης. Εάν δεν ερχόμουν, θα ένιωθα χειρότερα. Μάλιστα. Οι δυσκολίες είναι πολλές. Το πεδίο της πολιτικής προστασίας, συνδεόμενο με την κλιματική κρίση, είναι όντως από τα πιο δύσκολα πεδία άσκησης πολιτικής τον 21ο αιώνα. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή, έτσι ώστε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας όλοι για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Στο τελευταίο δεν θα σταματήσουμε ούτε τις φυσικές καταστροφές, ούτε τις πυρκαγιές, ούτε τις πλημμύρες. Το μεγάλο ζήτημα, λέει και ο Διεθνής Οργανισμός, τα Ηνωμένα Έθνη και όλοι όσοι ασχολούνται, εν πάση περιπτώσει, με τις φυσικές καταστροφές, αυτή τη στιγμή είναι οι δύο κρίσιμες λέξεις. Να τις πω στα αγγλικά και να τις μεταφράσουμε. Είναι adaptation και mitigation. Προσαρμογή και μετριασμός των επιπτώσεων. Αυτός είναι ο στόχος παγκοσμίως. Λέω ότι δεν γίνονται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Χτίζονται με επιμονή, με σύστημα και με επιστημονική γνώση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, στον τελευταίο 1,5 χρόνο, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σε αυτό το Υπουργείο? Η πιο δύσκολη στιγμή μας, πιστεύω, και αυτό το συζητάμε και με τους συνεργάτες μας, συνεργάτες μου, ήταν η φωτιά στην Πεντέλη. Γιατί? Γιατί εκεί είχαμε μια φωτιά που ήταν μέσα σε μειχτό ιστό. Είχαμε σπίτια, οικιστικό περιβάλλον, αστικό περιβάλλον και δάσος. Είχαμε σοβαρούς κινδύνους σε ό,τι αφορά την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Είχαμε κρίσιμες υποδομές. Είχαμε το νοσοκομείο Μπέδος στην Πεντέλη. Είχε οξυγόνο. Είχαμε το φυσικό αέριο, το οποίο όσο και να προλάβεις να κλείσεις το σύστημα το γενικό, παραμένει. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα. Είχαμε ένα άνεμο που έφτασε 115 χιλιόμετρα κάποια στιγμή. Ήταν βράδυ. Έπρεπε να μετακινηθεί τόσος κόσμος, δίχως να δημιουργηθούν προβλήματα στην τροχέα, να φρακάρει ο κόσμος και να τον προλάβει η πυρκαγιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, αλλά πιστεύω ήταν και μια ένδειξη ότι τα πράγματα βελτιώνονται, γιατί είχαμε ένα καλό συντονισμό με όλους. Το βασικό δίδαγμα από αυτή τη δύσκολη συγκυρία όπως την περιγράφετε, ποιο ήτανε? Ο συντονισμός. Η λέξη κλειδί γενικά στην πολιτική προστασία πιστεύω είναι ο συντονισμός. Αλλά εδώ θέλω να τονίσω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος γιατί ηγούμενος Υπουργείου στο οποίο έχουμε τέτοιους πυροσβέστες στην Ελλάδα. Πιστεύω το πυροσβεστικό θώμα δεν τη χάνει της αναγνώρισης που του αξίζει. Έχετε ζήσει εκεί στην Αμερική, έχω ζήσει κι εγώ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμουν σε πτήση εσωτερική και μπαίνει πυροσβέστης και χειροκροτούσε όλο όλοι οι επιβάτες. Δηλαδή, θεωρώ ότι, και το βλέπω τώρα και στην Ευρώπη, μετά από αυτή την καλοκαιρινή περίοδο και το ότι η Ελλάδα είναι τελευταία στον κατάλογο των καμένων εκτάσεων, όλοι στην Ευρώπη μιλάνε για το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα. Γιατί ήρθαν
και ξένοι και πυροσβέστες από την Ευρώπη μέσα από το λεγόμενο Preposition Pilot Project, την προεγκατάσταση, και είδαν εδώ αυτούς τους ανθρώπους να παλεύουν με τη φωτιά και είδαν πόσο ικανοί είναι. Πιστεύω το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα είναι εξαιρετικό. Στην Ελλάδα βρίσκεις εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Οι οποίοι θα πρέπει βέβαια και να αμείβονται αντίστοιχα, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα ζήτημα είναι αυτό. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι εδώ, αλλά πρέπει να χτίσουμε και σύστημα. Και πρέπει να το χτίσουμε, όπως είπα και πριν, με πολύ συστηματικό τρόπο και να το συνδέσουμε με την επιστημονική γνώση. Επειδή μίλησατε πριν από λίγο για τον συντονισμό και είπατε ότι ήταν το κλειδί ουσιαστικά της επιτυχίας για την περίπτωση της Πεντέλης, αναρωτιέμαι, πολλές φορές συζητάμε για την λεγόμενη επικάλυψη αρμοδιοτήτων, για το ποια δηλαδή είναι η αρμοδιότητα που έχει η περιφέρεια, ποια είναι η αρμοδιότητα που έχει ο Δήμος και πώς τη στιγμή της κρίσης, τη στιγμή που πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, πώς καταφέρνει κανείς να συντονίσει διαφορετικές οντότητες κρατικές και πώς αυτό μπορεί να θεσμοποιηθεί ώστε σε επόμενες κρίσεις που θα έχουμε, όπως και εσείς ξέρετε και αντιλαμβάνεστε, να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο της επικάλυψης. Έχετε δίκιο. Ένα από τα ζητήματα στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα είναι η επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Θα έλεγα ότι στις πυρκαγιές υπάρχει μια κάθετη αρμοδιότητα αυτού του Υπουργείου με τον επιχειρησιακό βραχείο να πούνε η πυροσβεστική. Στην αυτό, ουσία, εσείς δηλαδή συντονίζετε την πυροσβεστική. Ναι. Ουσιαστικά, ή στις πυρκαγιές υπάρχει αυτή η κάθετη αρμοδιότητα και δεν υπάρχουν σοβαρές, θα έλεγα, επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Στις άλλες φυσικές καταστροφές, στις πλημμύρες, όλα τα άλλα, δυστυχώς υπάρχει σοβαρή επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Εκεί σιγά-σιγά πρέπει να το βελτιώσουμε. Αλλά μέχρι να το βελτιώσουμε, πρέπει να αυξήσουμε τη δυνατότητα συντονισμού. Αυτό κάνουμε συνέχεια με συσκέψεις με την τοπική αυτοδιοίκηση. Παραδείγματος χάρη για την αντιπυρική περίοδο, ξεκινήσαμε τις συσκέψεις από το Φεβρουάριο για να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα του καλοκαιριού. Και απεδείχθη και στην Πεντέλη αλλά και αλλού ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση ήταν μαζί μας, οι εθελοντές μας, η αστυνομία, ο στρατός, όλοι μαζί εκείνο το βράδυ λειτουργήσαμε και αποφύγαμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Στις Βρυξέλλες, όπου είδαν το περιστατικό και το μελετούν ακόμη ως study case, σας λέω ότι με βασικά κριτήρια τέτοιων πυρκαγιών θα περίμενε κανείς πάρα πολλούς νεκρούς. Και όμως, εξαιτίας αυτού του συντονισμού απεφεύχθη αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα που μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και μετά. Βέβαια, το πιο καλό παράδειγμα είναι να μην φτάνουμε καθόλου σε τέτοιες πυρκαγιές. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν η πυρκαγιά ξεκινήσει 6 ώρα το βράδυ, δεν έχεις ένα αέρια μέσα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την προλάβεις, όπως κάναμε σε πολλές άλλες περιπτώσεις, στις άλλες χιλιάδες περιπτώσεις, όπου δεν αφήναμε τις μικρές πυρκαγιές να καταλήγουν σε μεσαίες ή μεγάλες. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τον αριθμό 112. Για το πότε ενδείκνυται η χρήση του και για το πότε όχι, για το αν τελικά σώζει ζωές ή αν μπορεί να οδηγήσει τελικά σε μια λάθος εκκίνωση μιας περιοχής. Θα ήθελα να μου πείτε τι συμπεράσματα έχετε βγάλει εσείς μέχρι στιγμής από την χρήση του αριθμού αυτού. Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι η συζήτηση για το 112 γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Γιατί είναι ευρωπαϊκός αριθμός. Ακόμα και προχθές που είχαμε μια ωραία διάσκεψη εδώ για την Ανατολική Μεσόγειο υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ήταν μεγάλη συζήτηση το 112. Και υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η μία σχολή σκέψης, την οποία προσωπικά υιοθετώ, είναι ότι το 112 δεν είναι μόνο διατακτικό για εκένωση, αλλά είναι και προειδοποιητικό. Σε άλλες χώρες επιχειρείται μόνο διάταξη εκκαινώσεων. Προσωπικά πιστεύω, με τα δεδομένα που υπάρχουν στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι μαζί με την Ιταλία οι πιο ευάλωτες περιοχές της Ευρώπης στα θέματα φυσικών καταστροφών. Υπάρχουν προβλήματα υποδομών. Παραδείγματος χάρη, η Αττική έχει περίπου 5 εκατομμύρια πληθυσμό και οι υποδομές είναι για 1,2. Δηλαδή, υπάρχουν τέτοια θέματα που πρέπει να χρησιμοποιήσεις και την προειδοποίηση. Το άλλο πρόβλημα που έχουμε και εξελισσόμαστε τώρα μέσα από κάποιες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, είναι να μπορέσουμε να έχουμε το λεγόμενο now casting. Το now casting σημαίνει ότι θα έχουμε μετεωρολογική πρόβλεψη για το επόμενο 2-3 ώρες. Τώρα, τα ραντάρ που υπάρχουν στη χώρα δεν μας το επιτρέπουν αυτό. Οι μετεωρολόγοι μας είναι εξαιρετικοί, σας λέω. Πάλι καλά που μπορούν και προβλέπουν τόσο καλά. Αλλά μια πρόβλεψη κάνουν. Αλλά ουσιαστικά κάνουν μια πρόβλεψη. Κάποια στιγμή δεν θα είναι τόσο ακριβής η πρόβλεψη όσο θα περιμένουμε. Γι' αυτό
ετοιμάζουμε εδώ που είμαστε τώρα στο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων, όπως το βλέπετε, εξελίσσεται κάθε μέρα, βελτιώνεται. Θα υπάρχουν επιστημονικές ομάδες, ήδη ξεκινήσαμε μια ομάδα μετεωρολόγων, που παρακολουθούμε το φαινόμενο στη διάρκεια του. Έστω και με τα εργαλεία που έχουμε, τα μοντέλα του ευρωπαϊκού, του αμερικάνικου, όπως λέγονται, για να μπορέσουμε ακριβώς να ανταποκριθούμε στο πώς. Το πού θα δώσουμε το 112 και το πού δεν θα το δώσουμε. Mm-hmm. Θα σας πω τι έγινε τώρα στην Ενάρια. Είχαμε την εκτίμηση ότι η Ζάγκυθος και η Κεφαλονιά όντως θα είχαν προβλήματα. Οι μετεωρολόγοι ήταν και όλοι πάνω κάτω στην ίδια εκτίμηση. Στείλαμε 112. Στη Ζάγκυθο είχαμε πολύ ψηλά ποσοστά βροχής. Στην Κεφαλονιά δεν είχαμε. Εάν δεν το στείλαμε το 112 στην Κεφαλονιά και συνέβαινε κάτι, θα μας έλεγαν γιατί δεν το στείλατε. Που σημαίνει. Μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο της μετεωρολογικής πρόβλεψης που θέλουμε με τα ραντάρ, με τον outcasting, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια υπερβολή σε ό,τι αφορά το προειδοποιητικό κομμάτι. Μάλιστα. Θα έλεγα ότι εάν αυτή η υπερβολή δεν φτάσει για να απαξιώσει το 112, γιατί για μένα αυτό είναι το όριο, τότε σημαίνει ότι πάμε καλά. Σιγά σιγά βελτιωνόμενοι με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, με τον outcasting, νομίζω θα είμαστε πολύ πιο ακριβείς και σε περιοχές που θα στέλνουμε το 112. Από την άλλη, επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, το 112 πώς πάει? Πάει με βάση τις κεραίες που υπάρχουν στην περιοχή. Κάποιες κεραίες, παραδείγματος χάρη χθες το βράδυ, που στείλαμε πολύ σωστά και επιδεικνύεται στην Πιερία και στις περιοχές της ανατολικές αχτές της Θεσσαλίας, που έπεσε πάρα πολύ νερό, δεν είχαμε προβλήματα γιατί υπήρξε προετοιμασία, έφτασε και στη Θεσσαλονίκη. Ο αδελφός μου στη Θεσσαλονίκη. Και το πήρε. Είναι διότι η Vodafone είχε κεραία και χτυπούσε και εκεί, ενώ η Κοσμοτέ που είχε η νύφη μου δεν χτυπούσε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν μπορούν να είναι τόσο ακριβή όσο πιστεύει ο κόσμος. Γι' αυτό αυτά τα μικροπροβλήματα που εμφανίζονται, νομίζω ότι δεν πρέπει να τους δίνουμε μια υπερβολική σημασία και να θεωρείτε ότι το 112 δεν είναι σημαντικό εργαλείο. Το καλοκαίρι, παραδείγματος χάρη, που είχαμε τις οργανωμένες απομακρύνσεις πληθυσμού λόγω των πυρκαγιών, πήγε εξαιρετικά. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα σε όλη την αντιπυρική. Δεν φοβάστε περιπτώσεις συνωστισμών, για παράδειγμα, ή μιας λάθος ειδοποίησης, να το πω έτσι? Ακριβώς επειδή συντονιζόμαστε και με την αστυνομία, και αυτό είπα και πριν, ότι η λέξη κλειδί είναι ο συντονισμός. Δεν μπορείς να βγάλεις 112 για να κάνεις οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού, εάν δεν είναι και η αστυνομία μέσα, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εθελοντές. Το όλο το σύστημα πρέπει να δουλέψει. Είναι το κλειδί που λέτε, ο συντονισμός. Υπάρχει κάτι που φοβάστε εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα? Μπήκαμε σήμερα 1η Δεκεμβρίου. Τις επόμενους μήνες, αυτό το οποίο μπορεί να δούμε μέχρι να φτάσουμε το Μάιο και στην αντιπυρική περίοδο που θα ξεκινήσει, έχουμε 6 μήνες μπροστά μας χειμώνα. Υπάρχει κάτι που σας φοβίζει? Εντάξτε, θα είναι επικίνδυνα αφελής κάποιος ο οποίος θα πει ότι είναι αυτάρεσκο στα θέματα φυσικών καταστροφών. Πρέπει να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση. Θα έχουμε συμβάντα. Και όπως είπα πριν, το κλειδί είναι οι τρεις λέξεις. Συντονισμός, πώς θα μετριάσουμε τις επιπτώσεις και προσαρμογή. Χτίζουμε αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι είμαστε στο επίπεδο που κατά την άποψή μου πρέπει να είναι η Ελλάδα ως ευρωπαϊκή χώρα. Χρειαζόμαστε χρόνο. Χρόνια θα έλεγα. Θέλουμε μια πενταετία για να φτάσουμε. Θέλουμε μια πενταετία ώστε να καταφέρουμε ως χώρα να δημιουργήσουμε τις υποδομές για να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους τα φαινόμενα, αυτό εννοείται? Θέλουμε μια πενταετία να χτιστεί εδώ το συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων, να περάσουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες, να περιορίσουμε το πρόβλημα της επικάλυψης αρμοδιοτήτων, να χτίσει και η τοπική αυτοδιοίκηση τη δική της εκτεκτικότητα και σε όλα τα επίπεδα, περιφέρειες, δήμους, και την ίδια στιγμή να εμπλέξουμε και τον πολίτη. Είναι στόχος να εμπλέξουμε τον πολίτη. Στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση του ΕΓΙΣ, έχουμε βάλει μεγάλο κονδύλι για το λεγόμενο education των πολιτών. Μιλήστε λίγο γι' αυτό. Εξηγήστε μας πώς ένας πολίτης μπορεί να συμμετάσχει. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στις δασικές πυρκαγιές. Βλέπουμε δηλαδή δυνάμεις πυροσβεστικής, οι οποίες δεν αρκούν για προφανείς λόγους. Σκέφτομαι για παράδειγμα τις πυρκαγιές της Εύβοιας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούσαν, οι άνθρωποι δεν ήταν αρκετοί για να βοηθήσουν τις διαφορετικές εστίες και υπήρχαν κάτοικοι οι οποίοι συμμετείχαν στις προσπάθειες δασοπυρόσβεσης. Αναρωτιέμαι, πρέπει να εκπαιδευτούν περισσότεροι στο κομμάτι αυτό? Είναι επικίνδυνο, ίσως, όταν βλέπουμε συχνά ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο της δασοπυρόσβεσης τη στιγμή όμως που δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι ή κατάλληλα εκπαιδευμένοι? Φέτος είχαμε 2.500 περισσότερους εκπαιδευμένους εθελοντές και τους αξιοποίησαμε. Αυτό ήταν πολύ καλό. Έχουμε ξεκινήσει στα Βίλια, είχαμε κάνει τα εγκαίνια πριν 15 μέρες, της νέας Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, όπου θα πάνε πολίτες
άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα πολιτικής προστασίας, τοπική αυτοδιοίκηση, εθελοντικές οργανώσεις, ακριβώς για να αποκτήσουν πιστοποίηση της εξειδίκευσής τους στα θέματα αυτά. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι ήδη ξεκίνησε η λειτουργία. Έχει πάει μια ομάδα από την Αθήνα, αυτή τη βδομάδα πάει άλλη ομάδα. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια, αυτή τη μεγάλη συνεισφορά εθελοντισμού, να τη δώσουμε σάρκα και οστά, αλλά όχι απλώς με αυτοσχεδιασμό, όχι απλώς με ad hoc ενέργειες, αλλά με σύστημα. Επαναλαμβάνω, πρέπει να φτάσουμε στο σημείο τον ωραίο αυτοσχεδιασμό του Έλληνα, ο οποίος θα πρέπει να τον αξιοποιήσουμε, αλλά να τον αξιοποιήσουμε μέσα από ένα σύστημα. Δεν θα είναι ο καθένας ανεξέλεκτος. Εκεί θα έχουμε θύματα. Και είχαμε θύματα εθελοντών. Πρέπει να στήσουμε τη σχέση εθελοντισμού με την πυροσβεστική υπηρεσία, με το όλο σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης, με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να πάρουμε από τον εθελοντή το maximum των δυνατοτήτων του και να μην τον αφήσουμε στο έλεος είτε μιας πυρκαγιάς είτε μιας πλημμύρας. Αναφέρεστε συχνά και στην τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα πρόσφατα μιλήσατε και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και αναφερθήκατε και στα κονδύλια 130 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, για την ενίσχυση των Δήμων και των περιφερειών. Εσείς πιστεύετε ότι είναι ζήτημα κονδυλίων ή είναι ζήτημα κατάλληλης εκπαίδευσης και αρμοδιοτήτων για να μπορέσει η τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά στις περιπτώσεις των καταστροφών, να αποδειχθεί αποτελεσματική? Κύριε Μαγειριάδη, είναι και τα δύο. Δηλαδή, έχουμε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα, όπως είπα και πριν, του Αιγής, που είναι 2 δις περίπου, ακριβώς για να αγοράσουμε Canadair με ευρωπαϊκό. Από το Rescue θα πάρουμε και 2 δωρεάν. Θα αγοραστούν μεσαίου τύπου αεροπλάνα, θα αγοραστούν βαρέως τύπου ελικόπτερα. Την ίδια στιγμή θα αγοραστούν, έχουμε 250 εκατομμύρια κονδύλια για να αγοραστούν αυτοκίνητα πυροσβεστικά που θα δοθούν και στους Δήμους, αυτά τα 130, αλλά θα δοθούν και στην αστυνομία, στο λιμενικό, γέφυρες. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτά μέσα στη χρονιά θα γίνουν. Ξεκινήσαμε τους διαγωνισμούς. Βρισκόμαστε στη διαδικασία. Εδώ είναι το άλλο πρόβλημα, η γραφειοκρατία. Αν με ακούτε να το λέω, προερχόμενος από ένα αγγλοσαξονικό σύστημα, πιστεύω ότι εδώ η γραφειοκρατία είναι πολύ βαριά. Ευτυχώς έχουμε ξεκινήσει πολλούς διαγωνισμούς. Θεωρώ ότι πρέπει να πηγαίνουμε πιο γρήγορα, σίγουρα, γιατί έχουμε μεγαλύτερη ειδικά ανάγκη. Τα θέματα των επίγουσων καταστάσεων. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, προσπάθησα πάρα πολύ, αλλά κολλάμε στο νομικό σύστημα. Δεν θέλω να το ανοίξω τώρα. Εν πάση περιπτώσει όμως, πιστεύω ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει. Κάνουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με το ΤΑΙΠΕΔ και θεωρώ ότι επόμενους 6-8 μήνες θα ολοκληρωθούν κάποιοι διαγωνισμοί και να αρχίζουμε να έχουμε. Ούτε η αγορά δεν μπορεί να ανταποκριθεί, γιατί μιλάμε για μεγάλες ποσότητες, περίπου 2.000 πυροσβεστικά οχήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι μπήκαμε, είμαστε στον δρόμο. Αυτά τα πράγματα, είτε είμαι εγώ είτε δεν είμαι εδώ, θα είναι σε εξέλιξη. Και αυτό θα δώσει στην πολιτεία και ένα αέριο στόλο καινούριο και πυροσβεστικό στόλο οχημάτων καινούριο, μέχρι και ατομικές uniform, ατομικές φορεσιές των εθελοντών και των πυροσβεστών. Είναι ένα μεγάλο κονδύλι, θα αναβαθμίσει την πολιτική προστασία, αλλά θα το δούμε σε 2-3 χρόνια στην εξέλιξη του. Παραδείγματος χάρη, το τελευταίο Canadair που θα πάρουμε, γιατί ούτε η εταιρεία είναι έτοιμη τώρα να δώσει, θα είναι το 2028. Όμως, αντιλαμβάνεστε μία, όταν σήμερα η Γαλλία, η καλύτερη χώρα στην Ευρώπη στις πυρκαγιές, δεν θα έχει το στόλο που θα έχει η Ελλάδα. Είναι γι' αυτό που έχουμε καταξιωθεί από φέτος και ήδη ως ο ευρωπαϊκός κόμβος για τα θέματα του Rescue και της πολιτικής προστασίας. Εσείς είστε ο εμπνευστής του Rescue, του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας που μέσω του οποίου αλληλοβοηθούνται οι χώρες. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα διδάγματα από αυτά τα χρόνια που λειτουργεί πλέον ο μηχανισμός. Και κατά δεύτερον, έχετε πει εσείς ότι καμία χώρα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνη της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναρωτιέμαι αν αυτό έχει επιβεβαιωθεί τελικά. Επιβεβαιώθηκε και με δραματικό και οδυνηρό τρόπο το Rescue αυτό το καλοκαίρι. Είχαμε 8 εκατομμύρια καμένες εκτάσεις και είχαμε εκτάσεις στις δύο μεγάλες χώρες της Ευρώπης, Γαλλία και Γερμανία, ειδικά στην Γαλλία, που είναι και η χώρα με τη μεγαλύτερη εμπειρία στα θέματα πυρκαγιών, όπου για πρώτη φορά ζήτησαν τη βοήθεια του Rescue και του μηχανισμού. Νομίζω ότι έχει καταξιωθεί στη συνείδηση όλων των Ευρωπαίων ότι πρέπει να ενισχυθεί το Rescue. Δυστυχώς, όπως το είχαμε προγραμματίσει εμείς με την ίδρυσή του, λόγω της πανδημίας δεν μπόρεσε η Επιτροπή να του δώσει τα οικονομικά μέσα. Έχουμε μια καθυστέρηση, αλλά τελευταίο άτυπο συμβούλιο. Ώστε να ενισχυθεί σε περισσότερα μέσα, αυτό εννοείται. Σε μέσα,
αλλά και στα οποία θα χρησιμοποιούν όλες οι χώρες. Όλες οι χώρες. Θα είναι ευρωπαϊκός στόλος. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που έλεγα με τα Καναντέρ. Mm-hmm. Ήδη θα αγοραστούν 12 Καναντέρ από το Rescue, τα δύο και τα πρώτα θα είναι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς υπολογίζαμε. Τα οποία θα κάνουν χρήση οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, για παράδειγμα, ακόμα και η Γαλλία, αν τα χρειάζεται. Ναι. Mm-hmm. Φέτος η Ελλάδα βοήθησε την Γαλλία δύο φορές με αεροπλάνα και ήταν η μόνη χώρα. Τη στιγμή που τα είχε απόλυτη ανάγκη και γι' αυτό είχαμε και το γνωστό περιστατικό με την είσοδο του Πρωθυπουργού στα ηλίσια παιδεία με τον πρόεδρο Μακρόν να λέει τις ευχαριστίες προς την Ελλάδα ακριβώς για τη βοήθεια τη δύσκολη εκείνη στιγμή. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι γινόταν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Και παίρνω συνέχεια και εγώ διάφορες ευχαριστίες, αλλά είναι στους δικούς μας ανθρώπους. Αυτοί που ακριβώς αποδεικνύουν την ικανότητα του Έλληνα αεροπόρου, mm-hmm. του Έλληνα πυροσβέστη και γι' αυτό σας λέω, αυτό έρχεται και καταξιώνεται με το ότι η Ελλάδα επιβεβαιώθηκε πλέον ως ο κόμβος του Rescue και του μηχανισμού της Ευρώπης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Του χρόνου, παραδείγματος χάρη, θα μας δώσουν πάλι να τα χρηματοδοτήσουν 2-3 μεσαίου τύπου αεροπλάνα. Φέτος μας χρηματοδότησαν το μεγάλο ελικόπτερο. Δηλαδή, βλέπεις, όταν αποδεικνύει στην πράξη τις ικανότητες σου, υπάρχει επιβεβαίωση. Σας ρώτησα για το τι περιμένετε φέτος το χειμώνα. Είμαστε 6 μήνες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Θα είμαστε έτοιμοι αυτό το καλοκαίρι για να αντιμετωπίσουμε πυρκαγιές και σε επίπεδο εναέριων μέσων αλλά και σε επίπεδο αντιπυρικής προστασίας με την δημιουργία των απαραίτητων ζωνών, τον καθαρισμό των οικοπαίδων κτλ. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες μέσω του NSPA, NATO Support Procurement Agency. Είναι ο μηχανισμός του ΝΑΤΟ που και πέρυσι μας βοήθησε να έχουμε τον ικανοποιητικό αριθμό εναέριων μέσων παρόλο του πολέμου που ήταν απεκλεισμένα τα ουκρανικά και τα ρωσικά και γι' αυτό μπορέσαμε και είχαμε τις σωστές εναέριες επιτηρήσεις στην Ελλάδα και στείλαμε και βοήθεια στη βάση της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης ακόμα και στην Πορτογαλία, όχι μόνο στη Γαλλία, στην Αλβανία. Λέω ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε ανάλογα μέσα και του χρόνου στην αντιπυρική περίοδο. Θα έχω μια συνάντηση ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα θα είμαι στις Βρυξέλλες με την Director General του NSPA και φαίνεται ότι όλα πάνε κατευχήν. Ωραία. Και για να κλείσουμε όλο το κομμάτι της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής κρίσης, σας άκουσα σε μια συνέντευξη πρόσφατα δηλώσατε ότι η Ελλάδα δεν έχει την κουλτούρα της ασφάλισης των κατοικιών. Κάτι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι πολύ ψηλά, στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά. Πώς μπορεί η πολιτεία να βοηθήσει σε αυτό και ποια θα είναι τα ωφέλη για τον κάθε έναν από εμάς να ασφαλίσει το σπίτι του? Πριν πάω σε αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το θεωρώ μια μεγάλη μεταρρύθμιση για την Ελλάδα, θέλω να πω ακόμα δύο κουβέντες για αυτό το οίκημα που είμαστε εδώ, το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσης. Εάν σε συνθήκες κλιματικής κρίσης η διαχείριση όλων των φυσικών καταστροφών δεν γίνεται στη βάση της επιστημονικής ανάλυσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης, προσωπικά είμαι σίγουρος ότι θα αποτύχει. Mm-hmm. Τώρα, επαναλαμβάνω, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό στην πυροσβεστική παντού, αλλά πρέπει να συστηματοποιήσουμε και να δώσουμε στους επιχειρησιακούς όταν παίρνουν τις αποφάσεις τα επιστημονικά δεδομένα. Mm-hmm. Αυτό που χτίζουμε εδώ και ξεκινήσαμε με μετεωρολόγους, θα πάμε στους δασολόγους, θα πάμε στους υδραυλικούς μηχανικούς, θα πάμε στους γεωλόγους, θα πάμε στους χημικούς. Θα χτίσουμε δηλαδή μια ομάδα 30-40 ανθρώπων, οι οποίοι θα είναι 24 ώρες το 24ωρο εδώ, ακριβώς για να παρέχουν με μοντέλα την επιστημονική γνώση. Άρα η τεχνολογία είναι που θα βοηθήσει ουσιαστικά τους επιχειρησιακούς να παίρνουν. Εδώ χρειάζεται πολύ, κύριε Μαγειριάδη, να χτιστεί επιτέλους και στην Ελλάδα αυτό που λέμε το National Database, δηλαδή η Εθνική Βάση Δεδομένων για Φυσικές Καταστροφές. Υπάρχει πολλή έρευνα στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς είναι διάσπαρτη. Είναι παράλληλη μονόλογη πολλές φορές. Mm-hmm. Όταν γίνει η Εθνική Βάση Δεδομένων, πάλι θα μας το προσφέρει το ΕΓΙΣ με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι που θα είναι εδώ, με ένα επιστημονικό συμβούλιο που θα τους καθοδηγεί, θα έλεγα οι μέντορές τους, οι γκουρού αυτών, και έχουμε πολλούς στην Ελλάδα, θα μπορέσουν ακριβώς να προσφέρουν στον τελικό άνθρωπο που παίρνει τις αποφάσεις των επιχειρήσεων, τον διοικητή εδώ του κέντρου, του ΕΣΚΕΔΙΚ, ακριβώς γιατί πρέπει να βγάλει 112 mm-hmm. και πού θα το βγάλει. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να γίνει η τάδε εκένωση. Αυτό θα είναι πολύ πιο σωστό επιστημονικά. Έχετε και πολύ πιο ακριβώς. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα σε σχέση με αυτό? Για το εγώ θεωρώ ότι μέσα αυτό. Στα επόμενα
1,5-2 χρόνια πρέπει να στηθεί αυτό το πράγμα όπως το φαντάζομαι και είναι και ένα προσωπικό μου στοίχημα. Και υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ευρώπη ή θα είμαστε οι πρώτοι που θα το φτιάξουμε? Υπάρχουν σίγουρα. Έχω στείλει και μια ομάδα τελευταία στην Ιταλία. Οι Ιταλοί μοιάζουν πολύ με εμάς γιατί έχουν τους ίδιους τύπους φυσικών καταστροφών. Είναι η Αγγλία, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ΦΕΜΑ. Έχουμε συνεργασία με όλους αυτούς και παίρνουμε από τον καθένα ό,τι μπορεί να μας προσφέρει στη βάση της δικής μας ιδιαιτερότητας. Και στο κομμάτι του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας υπάρχει αντίστοιχο άλλο στην Ευρώπη? Εδώ όντως ήταν μια μεγάλη πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και γι' αυτό έχει τύχει και μεγάλης αποδοχής και ενδιαφέροντος από τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης. Πάρα πολλές φορές γίνεται αναφορά. Αλλά αυτό που έγινε είναι ότι υιοθετήθηκε αυτό το μοντέλο, κλιματική κρίση και πολιτική προστασία, και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει δοθεί το πιο μεγάλο κονδύλι για να μας βοηθήσουν στο πώς θα στηθεί το Υπουργείο και πώς θα γίνεται η διαχείριση. Και ήδη είναι εδώ η Expertise France και βοηθάμε τους ανθρώπους του Υπουργείου ακριβώς για να το στήσουμε τον καλύτερο τρόπο. Να επανέλθω στην ερώτηση για την ασφάλιση των κατοικιών. Βέβαια. Όπως σωστά είπατε, η Ελλάδα ίσως να είναι από τις τελευταίες χώρες, αν αφαιρέσουμε τις ανατολικές χώρες, στην Ευρώπη που έχει τόσο χαμηλό ποσοστό ασφάλισης κατοικιών. Είναι 14,8. Στις υπόλοιπες δυτικές χώρες είναι 75 και 80. Αυτό τι σημαίνει? Όταν υπάρχει μια φυσική καταστροφή, και θα πω παραδείγματος χάρη στο Αρκαλοχώρ που είχαν το σεισμό, το κόστος για το κράτος είναι τρομακτικό για να αποκαταστήσει. Και αυτό θα δημιουργήσει, αν έχουμε συνεχείς καταστροφές, ένα μεγάλο πρόβλημα στον ίδιο τον εθνικό προϋπολογισμό που θα είναι δυσβάσταχτο. Όλες οι χώρες τι κάνουν? Ουσιαστικά μέσω αντασφαλιστή μεταφέρουν αυτό το κόστος στους παγκόσμιους αντασφαλιστές. Λοιπόν, η Ελλάδα ως η μικρή χώρα της Ευρώπης μπαίνει σε ένα group όλων αυτών των χωρών που σημαίνει ευνοείται από το γεγονός ότι οι αντασφαλιστές σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο μεγάλες στον πληθυσμό. Θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ πρώτα-πρώτα να ενεργοποιήσει τον πολίτη, γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες θα συζητούν με τον πολίτη για να καθαρίσει γύρω-γύρω από το σπίτι του όταν είναι στο δάσος ή να μην έχει, παραδείγματος χάρη, ξύλινη στέγη όταν χτίζει στο δάσος. Είναι διάφορα τέτοια μικρά-μικρά. Αλλά και το κυριότερο, κατά την άποψή μου, όταν είναι ένα σύστημα που θα είναι, όπως λέμε, universal, καθολικό, σε αυτή την περίπτωση η ασφάλιση θα είναι πολύ χαμηλή. Δηλαδή, με μια εκτίμηση δεν θα είναι πάνω από 70, 80, 90 ευρώ το χρόνο για ένα μέσο σπίτι. Αντιληπτό. Λοιπόν, όλα αυτά θα βοηθήσουν έτσι ώστε όντως να έχουμε ένα ορθολογιστικό σύστημα διαχείρισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών. Ο φίλος μου, ο κύριος Τριαντόπουλος, είναι κάποιες στιγμές σε μεγάλη δυσκολία να βρει, να βοηθήσει αυτή την αποκατάσταση. Αυτό το πράγμα πρέπει να βρεθεί έναν τρόπο να διαμοιραστεί. Κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει αρκετή κριτική για τις αποφάσεις που παίρνονται εν ώψη κακοκαιρίας, πολλές φορές με το κλείσιμο των σχολείων ή το κλείσιμο δρόμων, και η κριτική είναι ότι επειδή έχουμε καεί στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Αν και νομίζω ότι απαντήσατε και στο κομμάτι του 112, δεν ξέρω αν σε αυτό θέλετε να απαντήσετε κάτι. Θα επαναλάβω περίπου αυτά που είπα, ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε τα εργαλεία, τα αξιόπιστα για τον outcasting και τη σωστή μετεωρολογική πρόβλεψη, κάποιες στιγμές με βάση και υπάρχουν μικρές αστοχίες και θα εμφανιστεί υπερβολή. Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε να δεχτούμε αυτές τις αστοχίες. Δεν γίνεται αλλιώς. Εάν το αφήσουμε όμως και συμβεί κάτι, αντιλαμβάνεστε θα είναι χειρότερο. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για ένα διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο. Επιστρέφουμε με μια συζήτηση για την νοτιοανατολική Ευρώπη, την κατάσταση στην Κύπρο, αλλά και τα ευρωπαϊκά θέματα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον επίλογο και στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Στυλιανίδη. Θα ήθελα να μεταφέρουμε λίγο τη συζήτησή μας στο πεδίο της γεωπολιτικής. Σε έχετε διατελέσει υπουργό στην Κύπρο, επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα υπουργό στην Ελλάδα. Παρακολουθείτε στενά τις εξελίξεις. Καταρχάς, θα ήθελα να ρωτήσω πόσο πολύ ανησυχείτε με όσα γίνονται τα τελευταία 3 χρόνια στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων και βεβαίως σε ό,τι αφορά και την Κύπρο και τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία απειλεί
και χρησιμοποιεί ουσιαστικά το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών και των ερευνών για δρογονάνθρακες για να ασκήσει πίεση στη χώρα. Θα έλεγα, κύριε Μαγκυριάδη, ότι βρισκόμαστε σε μια εντελώς καινούργια γεωπολιτική κατάσταση από πριν. Δεν είναι μόνο ο αναθεωρητισμός από τη Ρωσία και τα γεγονότα στην Ουκρανία. Έχουμε πόλεμο στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ουσιαστικά έχουμε ένα παγκόσμιο πόλεμο με τρομακτικές επιπτώσεις στην οικονομία, στα θέματα ενέργειας και αναφυσβήτητα δεν μπορούσε να μην επηρεάσει βαθύτατα μια έτσι κι αλλιώς ευαίσθητη και ευάλωτη περιοχή όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος, mm-hmm. με γεωπολιτικές ανακατατάξεις τρομακτικές. Πιστεύω ότι το ευάλωτο σημείο στις ελληνουρκικές σχέσεις, και το λέω και ως Κύπριος, δεν είναι το Αιγαίο, αλλά είναι η Κύπρος. Mm. Κατά την άποψή μου, αυτή η επιθετική ρητορική που εμφανίζεται από πλευράς πρόεδρου Ερντογάν και δυστυχώς συμπεριλαμβάνει και το ίδιο το τουρκικό βαθύ κράτος, κάποια στιγμή θα βρει μια έκφραση, είτε το θέλουμε είτε όχι. Πιστεύω ότι αυτή η έκφραση, κατά πάσα πιθανότητα, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, αλλά θεωρώ ότι θα είναι μάλλον στην Κύπρο, στην περιοχή της κλασικής Ανατολικής Μεσογείου, όπως τη ξέρουμε, γιατί εκεί είναι αυτό που λένε οι διεθνολόγοι στην Κύπρο, σε σχέση με την Τουρκία μπορεί να έχουμε αυτό που λέμε controlling crisis, mm-hmm. ελεγχόμενη κρίση. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να συμβεί και να γίνει είτε με στόχο μια αναβολή εκλογών εάν δεν βγαίνουν τα κουκιά, mm-hmm. που λέμε. Άρα εσείς το βλέπετε για να γίνει το επόμενο εξάμηνο αυτό, μέχρι να γίνουν οι τουρκικές εκλογές. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ακριβώς. Απλώς λέω ότι είναι την ανησυχία μου. Είτε για να κερδιθεί ένα εθνικιστικό ακροατήριο, mm. που αυτή τη στιγμή κινείται μεταξύ Αξενέρ, Μπαξελή και ΑΚΑΠΕ, mm. που επίσης είναι ένα ακροατήριο που μπορεί να καθορίσει την εκλογική μάχη στην Τουρκία, ή απλώς και μόνο για να δημιουργήσει συνθήκες να συζητηθούν θέματα ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Νομίζω, όσο παρακολουθώ την κατάσταση εδώ στην Ελλάδα και σχολιασμούς που γίνονται στα μέσα ενημέρωσης για τα θέματα της ενέργειας και της γεωπολιτικής αλλαγής στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς η τελευταία συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου στα mm-hmm. θέματα των ΑΟΣ. Είναι μια μεγάλη ανατροπή, η οποία έγινε με αμερικανική παρέμβαση. Σαφέστατα. Και μιλάμε για δύο χώρες οι οποίες ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, αλλά κατάφεραν να βρουν τρόπο. Όχι μόνο να... σε εμπόλεμη κατάσταση, αλλά δεν αναγνωρίζει μία την άλλη. Ακριβώς. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι για τα θέματα διεθνού δικαίου, mm-hmm. ας το βάλουμε σε εισαγωγικά. Κατάφεραν να χωρίσουν θαλάσσιες ζώνες. Και δίχως εισαγωγικά, έφτασαν σε μία τέτοια συμφωνία. Αυτό δημιουργεί ένα νέο μοντέλο. Δημιουργεί προηγούμενο που, κατά την άποψή μου, θα επηρεάσει και τα θέματα ενεργειακής συνεργασίας στην εν γέννη Ανατολική Μεσόγειο, αλλά mm-hmm. κυρίως στο θέμα της Κύπρου. Mm-hmm. Το Ισραήλ έφτασε σε μια συμφωνία που, παραδείγματος χάρη, ο παρόν πρωθυπουργός, ο κ. Νετανιάχου, φαινόταν πριν ότι δεν τη συζητούσε, γιατί έχει πολλά χρόνια που ξεκίνησε αυτή mm-hmm. η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Η κυβέρνηση προηγούμενη που μόλις έχασε αποδέχτηκε αυτό με την στήριξη των Αμερικανών και της Γαλλίας και οι στόχοι ήταν δύο. Ναι. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να στηριχθεί ο Λίβανος, να μην καταρρεύσει ο κράτος για να μην καταλήξει τη Χεσπολά, γιατί θα είχαμε ουσιαστικά αυτό που θέλουν οι Ιρανοί πάντα, να έρθουν στη Μεσόγειο εμέσως ή αμέσως. Mm-hmm. Και το δεύτερο, τα αποθέματα που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, ακόμα και τα γνωστά Ταμάρ Λεβιάθαν του Ισραήλ, δεν είναι τόσο μεγάλα έτσι ώστε να δημιουργήσουν το κέρδος για τις εταιρείες. Χρειάζεται να επεκταθούν. Mm-hmm. Είναι τα Κυπριακά, είναι αυτά που είναι στο Λίβανο. Αυτό όλο θεωρώ ότι θα δημιουργήσει μία ένταση για να καταλήξει σε μία συμφωνία, ναι. άτυπη ημί. Το όλα ερώτημα αυτά... είναι τι μπορεί να κάνει όμως η κυπριακή πλευρά ουσιαστικά ή η ελληνική πλευρά για να μην φτάσουν στο σημείο της έντασης και η ένταση μετά να δημιουργήσει μία διευθέτηση. Θεωρώ ότι θα είναι σκληρά τα διλήμματα. Ειδικά για την κυπριακή ηγεσία. Mm. Το λέω ξέροντας και πάνω κάτω
ασχολούμενος εδώ και 40 χρόνια με αυτά τα θέματα. Γιατί εκλογές έχει και η Κύπρος σε πολύ σύντομο διάστημα. Πιστεύω ότι αυτά θα τεθούν με τον Α ή Β τρόπο στην επόμενη περίοδο, 1,5-2 χρόνια. Αυτά θα πρέπει ως Ελληνισμό να τα σκεφτούμε, να δούμε πώς θα τα διαχειριστούμε. Δεν είμαι έτοιμος να δώσω έτοιμες λύσεις σίγουρα τώρα, αλλά το θέτω ότι θα είναι σκληρά τα διλήμματα. Δεν θα είναι τα καθιερωμένα διλήμματα. Θα είναι διλήμματα που για ένα μέρος του διεθνούς παράγοντα θα είναι και μία διέξοδος για να λύσει ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Να το σκεφτούμε αυτό. Δεν είμαστε στην απολύτως πλεονεκτική θέση που πιστεύουμε ακόμη και σε ό,τι αφορά θέματα διεθνούς δικαίου. Στο πεδίο της λύσης του Κυπριακού θεωρείτε ότι εντάσσεται μέσα σε αυτές τις διευθετήσεις? Σαφέστατα, τα διλήμματα θα τεθούν αφού περάσουν μέσα από μια ενεργοποίηση και πάλι διαδικασιών συνομιλιών του Κυπριακού. Και αν υπάρξει αδιέξοδο, θα ζητηθούν άλλες διέξοδοι. Είναι σύνηθες στην Κύπρο αυτό το πράγμα. Πιστεύω, σας λέω, ότι προβλέπω με όλα τα ερωτηματικά ότι η επιθετική ρητορική της Τουρκίας κυρίως θα εκδηλωθεί στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο, αντί στο Αιγαίο. Μάλιστα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι θέμα του όλου ελληνισμού. Δεν το υποβαθμίζω. Απλώς κάνω μια εκτίμηση, παρακινδυνευμένη ίσως, αλλά έτσι είναι η πολιτική. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και εκτιμήσεις για να δώσουμε το warning, την προειδοποίηση, να προετοιμαστούμε. Θέλει προετοιμασία για αυτά τα διλήμματα. Σαφές. Θέλω να πάμε και σε ένα τελευταίο πεδίο συζήτησης, που είναι η Ευρώπη. Και επειδή ακριβώς έχετε την εμπειρία, ζήσατε και 5 χρόνια την εμπειρία της Επιτροπής, του Κολεγίου των Επιτρόπων, την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρώπη βρέθηκε στο στόχαστρο από αρκετές χώρες. Η Κομισιόν στην κυριολεξία βρέθηκε στο στόχαστρο για την πρόταση που κατέθεσε για το πλαφόν στο φυσικό αέριο στα 275 ευρώ. Η οποία θεωρήθηκε βέβαια πάρα πολύ ψηλή και οι 15 χώρες είπαν ότι δεν είναι καν θέμα συζήτησης. Και δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς, ένα μεγάλο κομμάτι των ευρωπαϊκών κοινωνιών διαμορφώνεται μια αντίληψη ότι η Ευρώπη στην ουσία αντανακλά το συγκερασμό κάποιων συμφερόντων άλλων χωρών, οι οποίοι συνασπίζονται η μία απέναντι στην άλλη, και ότι εν πάση περιπτώσει δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε η μία χώρα και η άλλη να κοιτάνε τα δικά τους συμφέροντα και να μην μπορούν να βρουν μια ευρωπαϊκή λύση στα ζητήματα. Εσείς, επειδή γνωρίζετε την Ευρώπη και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, καταρχάς είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθεί μια ευρωπαϊκή απάντηση στο ζήτημα του φυσικού αερίου και της ενέργειας? Και δεύτερον, πόσο πολύ σας ανησυχούν όλα αυτά τα φαινόμενα? Με μια ερώτηση βάλατε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων σε ό,τι αφορά τα μεγάλα στρατηγικά ζητήματα της Ευρώπης. Θέλω να ξεκινήσω όμως με μία σαφή θέση. Επειδή σε αυτή τη συζήτηση κριτικής της Ευρώπης, και είναι σωστή η κριτική, ελοχεύει ο κίνδυνος να μπούμε σε ένα αντιευρωπαϊκό κλίμα και να θεωρήσουμε ότι η Ευρώπη καταραίει ή ότι η Ευρώπη δεν μας κάνει. Το δηλώνω εξ αρχής ότι με όλες τις αδυναμίες, με όλες τις ελλείψεις, με όλα τα προβλήματα που έχει, είναι η οικογένειά μας, είναι το καταφύγιο, ειδικά για κράτη όπως η Ελλάδα και η Κύπρος. Τα μεγάλα κράτη μπορούν να έχουν και άλλες διεξόδους, αλλά εμείς δεν έχουμε. Που σημαίνει θα δουλέψουμε μέσα στην Ευρώπη, νομίζω ο Πρωθυπουργός το κάνει με πολύ επιτυχημένο τρόπο και με στόχο να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Λέω γι' αυτό το μικρό πρόγραμμα Αγής, των 2 δις. Είναι ένα πρόγραμμα κατά βάση ευρωπαϊκό. Θα χρηματοδοτηθεί η χώρα για να χτίσει πολιτική προστασία. Είναι ευρωπαϊκά λεφτά. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό και πάμε στα κρίσιμα. Έχετε δίκαιο ότι επιδεικνύεται μία γραφειοκρατική αντίληψη σε ό,τι αφορά την κοινή βάση της ενεργειακής, της διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης. Και είναι ένα πρόβλημα της Κομισιόν, της Επιτροπής, ότι κάποιες στιγμές χάνει την επαφή με την αγορά, με την σκληρή πραγματικότητα. Και με λειτουργεί, την κοινωνία, ίσως. Ναι, και λειτουργεί πιο γραφειοκρατικά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που το είχαμε. Θεωρώ ότι η περίπτωση του Juncker ως πρόεδρος της Επιτροπής ήταν μια απόδειξη ότι η Επιτροπή μπορεί να ξεπεράσει τα γνωστά γραφειοκρατικά της προβλήματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι σιγά σιγά. Μια πιο πολιτική παρουσία. Αντιμετώπιση των πραγμάτων. Στην ηγεσία της Κομισιόν έχει περισσότερο. Δεν θέλω να κάνω πολιτική στη συζήτηση. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε πιο πολιτικό τρόπο. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές και όταν ήμουν και εγώ επίτροπος, έκανα αυτή την αυτοκριτική από μέσα. Και όπου δίναμε λύσεις πολιτικές, παραδείγματος χάρη όταν ήμουν συντονιστής για τον έμπολα,
καταφέραμε να μην πάμε στην πανδημία στις τρεις περιοχές τότε στην Αφρική, διότι λύσαμε με πολιτικό τρόπο το θέμα. Τα εμβόλια με την εμπλοκή του Επιτρόπου Μπρετών, που έχει μια αντίληψη για την αγορά, λύθηκε το πρόβλημα πιο γρήγορα. Ενώ βρισκόμαστε λίγο εκτός σχεδίου. Δηλαδή δεν ήταν δυνατόν, ας πούμε, να εμβόλια τα πρώτα να τα έχει ουσιαστικά εφεύρει η Ευρώπη σε γερμανικά πανεπιστήμια, σε γερμανικά εργαστήρια και να τα υιοθετήσουν πρώτα οι Άγγλοι που είχαν φύγει με το Brexit. Λοιπόν, έχουμε τέτοια θέματα. Επιμένω όμως ότι υπάρχουν οι τρόποι μέσα από τους θεσμούς. Δεν θέλω να ανοίξω μια θεσμική συζήτηση, γιατί μπαίνουμε σε πολύ δύσβατα μονοπάτια που τελειώνει το βέτο στη μια περίπτωση, που τελειώνει το άλλο. Θεωρώ όμως ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, παρόλα τα προβλήματα, τις ελλείψεις, και την κριτική που μπορεί να κάνουμε όλοι μας. Γιατί πρέπει να κάνουμε κριτική, μην φοβόμαστε την κριτική. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι μέσα από τον πόλεμο στην Ουκρανία δημιουργείται μια νέα συμπαγής ενότητα των ευρωπαϊκών κρατών. Όταν θα το ξεπεράσουμε αυτό, θα βγούμε κερδισμένοι, διότι θα δούμε ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μείζωνα ζητήματα. Ότι κάθε κρίση γεννά ουσιαστικά μια ανάγκη βαθύτερης Ευρώπης. Μάλιστα. Θα πρέπει όμως να το αποφασίσουμε και να πάμε στη βαθύτερη Ευρώπη. Είμαι από αυτούς, θα συζητήσω τώρα, θα μπω στη λογική η εμβάθυνση ή η ομοσπονδοποίηση, θυμάστε αυτή τη συζήτηση επί τελόρ, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να χτίσουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ακόμη πιο στέρεο, εάν μπορέσουμε ακριβώς να πάμε παρακάτω. Η Ελλάδα, με αυτόν τον Πρωθυπουργό σας λέω, και το ομολογώ, δεν είναι, έχω κανένα κέρδος, το λέω διότι είναι κέρδος όλων μας, είναι κέρδος του ελληνισμού, έχει μεγάλο ρόλο να επιτελέσει μέσα στα ευρωπαϊκά όργανα, έχει επιρροή πλέον και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι ακόμα και στα ενεργειακά, σιγά σιγά η Ευρώπη θα φτάσει κοντά στην ελληνική θέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζηλιανίδη, για τη φιλοξενία σας απόψε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Ζηγύρη, καλό βράδυ.